Εκτείναξη τιμών στην ενέργεια και κρίση θα πρέπει να αναμένουν οι καταναλωτέ και το φετινό χειμώνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist. Έτσι, η παράτυχη ονοφύλα συμφωνιών μεταξύ των Υπουργών Ενέργεια με του γίγαντε των ορεικτών καυσίμων, η αβεβαιότητα για άλλη μια χρονιά θα κυριαρχήσει στην αγορά. Η δυσαρέσκεια ήδη αγγίζει στι ΗΠΑ τον πρόεδρο Biden, ο οποίο έχει σταματήσει τι άδειε για αμερικανικού θερματικού σταθμού εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG. Όπω επισημαίνει ο Economist, οι ΜΜΕ ανησυχούν ότι η παγκόσμια αγορά LNG, η οποία έχει καταστεί ζωτική σημασία για την Ευρώπη και την Ασία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σύντομα θα έρθει αντιμέτωπη με την πρώτη τη μεγάλη δοκιμασία. Ω εκ τούτου, με τη ζήτηση να αυξάνεται και την προσφόρα να παρουσιάζει φοβερέ διακυμάνσει, είναι θέμα χρόνου να ξεσπάσει μια νέα ενεργειακή κρίση που θα έχει και πάλι στο επίκεντρο το φυσικό αέριο. Οι ρωσικέ κάνουλε φυσικού αερίου που παρήχαν καλύπταν περισσότερο από το 40% τη ευρωπαϊκή ζήτηση, έχουν κλείσει. Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Ευρώπη έχει επιβιώσει δύο χειμώνε, αλλά είναι ζήτημα αν θα τα καταφέρει και τρίτο. Οι εγκαταστάσει αποθήκευση αερίου είναι κατά 94% γεμάτε και στόχο είναι να βρίσκονται στο 90% μέχρι τον Νοέμβριο. Οι τεράστιε αγορέ LNG, το οποίο πέρυσι αντιπροσώπευε το 60% των εισαγωγών φυσικού αερίου του μπλοκ, συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτού του ποσοστού, όπω αναφέρει το bankingnews.gr. Ωστόσο, στην αγορά πλέον επικρατεί ανησυχία, όπω αναφέρει το Economist. Στην Ασία, οι τιμέ του LNG κυμαίνονται πάνω από τα 13 δολάρια 1 εκατομμύριο βρετανικέ θερμικέ μονάδε MBTU, αγγίζοντα τα υψηλότερα επίπεδα από τον πανικό του 2022. Ένα φόβο είναι η επικείμενη πτώση τη θερμοκρασία. Οι δύο τελευταίοι χειμώνε του βόρειου ημισφαίριου ήταν ήπιοι, αλλά αυτό που έρχεται θα είναι αρκετά ισχυρό. Μια παγωμένη σεζόν θα ήταν διπλά κακή για την Ευρώπη. Η δεύτερη ανησυχία είναι ότι οι ευρωπαϊκέ εισαγωγέ μέσω αγωγών θα μπορούσαν να μειωθούν περαιτέρω. Σύμφωνα με πενταετή συμφωνία που θα λήξει το Δεκέμβριο, η Ρωσία εξακολουθεί να στέλνει αέριο μέσω Ουκρανία στην κεντρική Ευρώπη. Αυτέ οι ροέ έχουν μειωθεί περισσότερο από το μισό από το 2021. Η Ουκρανία έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα διαπραγματευτεί νέα συμφωνία. Έτσι, η Ευρώπη και η Ουκρανία ζητούν λύσει. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμο στην Ουκρανία, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτε είχαν εκφραστεί θετικά ω προ την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το ενδιαφέρον τη Ελλάδα για εισαγωγέ υγροποιημένου φυσικού αερίου, εξέφρασε ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοδάκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Καναδά, μιλώντας στο καναδικό τηλεοπτικό δίκτυο CTV. Ο Πρωθυπουργό ανέφερε πως η Ελλάδα είναι μια σημαντική πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG, όχι μόνο για την ελληνική αγορά, αλλά και τα Βαλκάνια για την Ανατολική Ευρώπη. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να προμηθεύσουμε ακόμα και την Ουκρανία. Έχουμε μία απλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναριοποίησης στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία ξεκινά τη λειτουργία της. Βέβαια, ο σκοπό αυτή τη υποδομή δεν είναι μόνο να εξυπηρετεί την ελληνική αγορά, αλλά να εξυπηρετήσει και του γείτονέ μα προ το βορρά. Επομένω, επί τη αρχή, ναι, μα ενδιαφέρει πολύ να προμηθευτούμε LNG σε ανταγωνιστικέ τιμέ, δήλωσε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Η αναφορά, ωστόσο, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το ενδιαφέρον τη Ελλάδα να προμηθευτεί η LNG από τη χώρα σε ανταγωνιστικέ τιμέ προκάλεσε αντιδράσει εντό του Καναδά και τούτο διότι πολλοί σχολιαστέ στον Καναδά έκαναν λόγο για χαμένη ευκαιρία με δεδομένο ότι η Οτάβα είναι πολύ πιο συγκρατημένη στο σχεδιασμό τη για παραγωγή και εξάγωγε LNG σε σχέση με τι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε έσπευσαν να καλύψουν το κενό στι ευρωπαϊκέ εισαγωγέ φυσικού αερίου που δημιούργησε η μείωση των εισαγωγών από τη Ρωσία, όπω αναφέρει στο σελίδα energymag.gr. Η Ελλάδα έρχεται να προσθεθεί σε μία σειρά χωρών του εξωτερικού, Γερμανία, Γαλλία ή Ιαπωνία, που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για προμήθεια LNG από τον Καναδά. Παρότι η χώρα έχει υψηλό παραγωγικό δυναμικό, χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρο του φυσικού αερίου που παράγει για να καλύψει τι εγχώριε ανάγκε τη και εξάγει ένα μικρό μέρο τη ΗΠΑ. Ήδη υπάρχουν φωνέ στον Καναδά που μιλούν για την ανάγκη να απομακρυνθεί η χώρα από τα ορυκτά καύσιμα. Μάλιστα, επικαλούνται τι εξελίξει στην Ευρώπη και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Πριν δύο χρόνια, αρκετοί πολιτικοί μιλούσαν για την ανάγκη να αντικατασταθεί το ρωσικό αέριο με LNG από τον Καναδά. Τα πράγματα όμω έχουν αλλάξει. Σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψη ΣΕΜΒΕΡ, τα επίπεδα παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από ρηκτά καύσιμα στην Ευρώπη πέρυσι έφτασαν σε ιστορικό χαμηλό. Συνολικά, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια αποτελούσαν το 44% παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Ο κάθετο διάδρομο είναι το επόμενο οραματικό έργο για την ενεργειακή ανάπτυξη της περιοχής, υπογράμισε ο Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα ενεργειακών πόρων, Τζέφρι Πάιατ. Μιλώντα στο East Macedonian Thraki Forum που διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά από τη City Hub Venice του ομίλου Alter Ego σε συνεργασία με την Tsomokos Communication στην Αλεξανδρούπολη. Χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία, ο κάθετος διάδρομος θα επιτρέψει στο LNG που εισάγεται μέσω της Ελλάδας να γεμίσει τις τεράστιες δεξάμενες αποθήκευσης στην Ουκρανία, παρέχοντας μια νέα πηγή φυσικού αερίου για την Κεντρική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια, συμβάλλοντας τη μείωση της αστάθειας των τιμών στην πορεία. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Σπάιετ, επισημένοντας την κρισιμότητα του project που θα υποστηρίξει, όπως είπε, και την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποσυνδεθεί πλήρως από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027 όπως ο IGB και ο FSRU της Αλεξανδρούπολης, ο κάθετος διάδρομος θα θεωρηθεί μία μέρα ως ένα έργο, του οποίου ο στόχος της συνδεσιμότητας Νότου-Βορρά είναι τόσο προφανής που η απαιτούμενη επένδυση και πολιτική δέσμευση δεν είναι προσυζήτηση, υπογράμμισε ο κύριος Πάιατ. Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε πως τόσο νυν πρέσβης τον είπα Γιώργος Τσούνης και η ομάδα του στην Αθήνα όσο και η δική του ομάδα στην Ουάσιγκτον έχουν εστιάσει στο πώς μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση αυτού του έργου. Αναφέρθηκε δε στην ενεργειακή δυναμική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επισημένοντας πως με έργα όπως ο FSRU στην Αλεξανδρούπολη, η περιοχή μετακινείται περαιτέρω στο επίκεντρο των προσπαθειών ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας, Καθώ η ικανότητα εισαγωγή LNG τη χώρα ουσιαστικά διπλασιάστηκε μέσα σε μία νύχτα. Κλείνοντα, ο κύριος Πάιατ υπογράμισε τον κίνδυνο εξάρτηση από μία μόνο χώρα σε ό,τι αφορά την καθαρή τεχνολογία, επαναλαμβάνοντα την ανάγκη να μην επαναληφθούν ανάλογα λάθη που έγιναν σε άλλου ενεργειακού τομεί. Καθώ εργαζόμαστε μαζί για την ενεργειακή μετάβαση. Η Ελλάδα, η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν πρέπει να αντικαταστήσουν μια εποχή εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα με μια εποχή εξάρτηση από τη λαϊκή δημοκρατία τη Κίνα σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία καθαρή τεχνολογία. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε τα λάθη τη ηλιακή βιομηχανία στην υπεράκτη αλυσίδα εφοδιασμού αιωλική ενέργεια και να εξαρτηθούμε υπερβολικά από μία μόνο χώρα για τον εφοδιασμό κατέληξε ο Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα ενεργειακών πόρων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.